Επιστρέφει η Έλενα στην Κύπρο και παντρεύκεται. Μπράβο! Ανδρέα μου, εσύ εσχέρεσαι. Να βλέπεις τις κόρες σου όποτε θέλεις. Όχι όποτε θέλω. Αφού το πήρε δικαστικά πλέον η Έλενα, είναι όποτε λέει ο νόμος. Ναι, αλλά από και να χειρά, αγάπη μου. Τουλάχιστον να νιώσεις ότι θα είμαι στην Κύπρο. Κοντά σου. Ανδρέα μου, κοίτα, δεν νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο πρέπει να έχετε διάταγμα για μέρες και ώρες επισκέψεων. Εν καιρός να γίνει λίγο πιο φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ σας, ναι. Τέλος πάντων. Πάμε. Ανδρέα, να μας είναι να μείνεις να δουλέψεις κι άλλο. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε με δύο πελάτες ακόμα. Καλά να περάσετε, παιδιά. Πεθιάσω ρε, εχθές που το έκανα, σήμερα δεν πρόλαβα να κάνω τίποτε. Και ελπίζω στην πορεία να έρθει ο Πέτρος. Τι να βάλω να πιούμε? Τίποτε, εγώ έθελα τίποτε, thank you. Ούτε εγώ, Αθηνά, με ευχαριστώ. Πάντως, μπράβο σου που τα προλαβαίνεις ούλα με τόση δουλειά. Θαυμάζω σε γιατί. Ναι, εντάξει, στην ανάγκη ούλα προλαβαίνουμε τα μισή γυναίκες, αν και είναι εύκολο. Πώς είναι? Τα δε άλλες με δυο μωρά μητσιά και προλαβαίνουν και κάπου και γάμο. Α, τον Μιχαήλ ξέχασα τον. Τρία μωρά. Τι είναι, πια γλυθήκε ο Πέτρος. Surprise! Δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, μα πώς και έτσι, πώς και ήρθες. Είπαμε με την Ελένη να με σου πει τίποτε. Ήρθα για κάτι δουλειές, ήρθα το πρωί και να φύγει τη νύχτα. Έλα μέσα. Έμαθα τα. Ο Ανδρέας και η Ευδοκία, γυναίκα του. Ο Ανδρέας, ο γνωστός Ανδρέας, ο πρώην σύντροφος της Ελένας. Ναι. Επιτέλους, Ανδρέα, να γνωριστούμε. Μάρκος Γαβριήλ. Χαρήκα. Γιατί ένα παντά το κινητό του έρχεσαι τόσο πολύ ο Πέτρος. Δουλειές, Αθήνα. Τώρα που κανονίσατε και τραπέζι με τους ανθρώπους, είναι τα δουλειά έχω δάμε εγώ. Τι να λέει ρε Μαρκο, εννοείται ότι να μείνεις να φας μαζί μας, δεν το συζητώ καν. Γαβριήλ το πήγε τόσο. Ναι. Καμιά συγγένεια με το Γαβριήλ, το χτενίατρο. Όχι, από ό,τι ξέρω. Είχα ένα σκυλάκι που ήμουν πιο μικρό και πηγαίναμε στη Λεμεσό και παίρναμε το. Ήταν στη Λεμεσό το χτενιατρίον του. Εντάξει, πρέπει να σύνωνει μία. Εσύ με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε. Εγώ έχω ένα εκδοτικό οίκο στην Αθήνα. Και με μεγάλωσα. Εφιάμε όταν ήμουν 12 χρονών. Και τώρα σκέφτομαι να επιστρέψω πίσω στα πάτρια εδάφη. Να κάνω ένα καινούριο άνοιγμα. Με δύο περιοδικά. Ένα τηλεοπτικό και ένα lifestyle. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και πότε με το καλό ο γάμος με την Έλληνα? Ο γάμος σε ένα μήνα περίπου. Ανδρέα, τα μωρά τι κάνουν? Η Ιφηγένεια, η αδυναμία μου. Ήταν λίγο άρρωστη από ό,τι έμαθα. Για χαρά είτε. Γνωρίζεστε? Εννοείται. Ξέχασα. Απόψε να πάρω τα μωρά μαζί μου, Αθήνα, που να φύγω. Απόψε? Αθήνα, μου είπες ότι τα μωρά να μείνουν τα 7 μέρες μαζί μου. Έτσι ξέρα, έτσι μου είπε να μείνω η Λίνα. Ναι, αλλά αφού είχα κάτι δουλειές, είπα να μην ταλαιπωρήσουμε άλλο την Αθήνα και τον Πέτρο και έτσι αλλιώς τον το PNL, σε λίγο καιρό να σταματήσει. Ξεκινήσουμε να τρώμε σιγά σιγά και ό,τι ώρα να έρθει ο Πέτρος, παιδιά, γίνεται διαφορετικά. Σαούσα κι εσύ, σαν την αδερφή σου. Ω, Μάρκο, πώς και από εδώ, τι? Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα.
Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς πιάσατε το ξαφνικό? Έπρεπε να έρθει για την υπογραφή στο δικηγόρο και δεν έγινε το τηλέφωνο. Κάτσε, κάτσε να φάμε. Γεια, Ευδοκία, Ανδρέα, καλά. Καλά, μια χαρά. Πού είσαι, ρε αγάπη μου? Μου είπες ότι απλά ήταν να πάρεις το μωρό σαν Ανδρέα να τον έρθει. Συνάντησε ένα πελάτη και καθυστέρησα λίγο. Εντάξει, συγγνώμη. Αχ, να φάεις τα ψήφι σου. Όχι. Μπορώ να φάω. Γιατί? Κάμουν δίαιτα. Διότι ούλος φορούς μόλ και έξτρα μόλ. Τον τα πρότυπα τα άτοιμα της κοινωνίας που μας εγκαταστρέψαν. Αλλά να σου πω ένα πράγμα. Εσύ καταλάβεις με. Αύριο, που να χάσω εγώ τα κιλά μου, να γίνω στυλάκι. Θα τους δείξω εγώ. Να γίνει γυναίκα. Γυναίκα που να γίνω. Καλό? Ναι. Εντάξει, θα τους δείξω εγώ. Γεια σου, Λένα. Συγγνώμη, εγώ, παπά. Τι έπαθες? Τίποτε. Δεν πήγαινε για να τσακωθήκετε. Αλλιώρα λαλώσω ή μπροστά στο μωρό. Τι κάνεις, τσάμε? Θα σου φάω τα τσίψου. Πες μου τώρα, δεν μου πάθεις και τσακώθηκες με την Ευδοκία? Εγκουστάρω τις συμπεριφορές. Υπάρχουν και όρια. Οκ. Ξηγάς μη ύστερα. Ποιος είναι τον Μάρκο να μας εγκαταλαβαίνω έναν που σου κάνει? Γιατί δεν το θέλεις? Το πρόβλημα σου ποιον είναι? Το πρόβλημα μου είναι ότι εγκουστάρω να έρχονται σε επαφή τα μωρά μου με ξένους ανθρώπους. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Και να μαθαίνω ξαφνικά ότι να τα πάρει πίσω τούτο στην Αθήνα. Όχι. Τούτον θα περάσει τη Ελένα. Πάει πολλά. Καλά, Αντρέα, νομίζω ότι είσαι πολλά άδικο. Ένα λεπτό, ρε Αντρέα. Η Ευδοκία να έρχεται σε επαφή με τα κοπελούθια σου. Καταλαβαίνει τι λαλεί, ακούει να μου λαλεί. Η Ευδοκία είναι άλλο. Η γυναίκα μου. Και ο Μάρκο δεν είναι κάποιο άγνωστο. Η Έλενα είναι το παντρευτή. Έμε κοφτεί τι κάνουν. Τον τη στιγμή είναι απλό ένα γκόμενο. Εγώ επαντρεύτηκα πρώτα. Και αν θέλει να μάθει, τούτο είναι ακριβώ ο λόγο που παντρεύτηκα. Τι εννοεί, τούτο είναι ακριβώ ο λόγο που παντρεύτηκε? Είχα καμιά όρεξη να κάνω γάμο, ρε Λί. Γιατί επαντρεύτηκα έτσι στα γλύωρα? Για να μην μου πουν αύριο τα μωρά μου ότι γύριζα τη δεξιά και αριστερά και γνώριζα τους τη μια και την άλλη. Γι' αυτόν επαντρεύτηκα. Ού, λαλείς βλακίες τώρα. Βλακίες. Λέω να σου πω κάτι. Αν θέλεις να περιπέζεις τον εαυτό σου, να τον περιπέζεις. Οκ. Εμένα με περιπέζεις. Πού καταλάβουν, ρε, τα μωρά τη διαφορά μεταξύ της γκόμενα και της σύζυγου? Καταλάβει όμως ο κόσμος. Και μεθαύριο μου να μεγαλώσουν τα μωρά μου και να πάω σχολείο να βρεθούν καλοθελητές. Και να πούν το μακρύ του και το κοντό του. Γι' αυτόν επαντρεύτηκα. Αλλιώς ήταν να αφήνω τη σχέση μου για μέ, στο χαλαρό. Δεν πού τις είπες, ρε. Να μην ανακατεύκε τόσο να φορά τα μωρά σου. Τούτε είναι τόσο στορκική όσον αφορά τα μωρά σου. Θα πάεις αμέσως να ζητήσεις συγγνώμη. Αμέσως. Δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη που κανέναν. Πρέπει να καταλάβω γιατί σε πειράξει επειδή ήταν τόσο ομιλητική με τον Μάρκο. Αν είσαι τενόν και ηθικιό ήταν να με καταλάβετε.
Πιάσε τηλέφωνο την Έλενα. Πιάσε τηλέφωνο την Έλενα και πες τη, σου είπα. Οκ. Okay. Έλενα, γεια σου. Ο Ανδρέας έχει κάποιες αντιρρήσεις να έρχεται σε επαφή ο σύντροφος της με τα μωρά μέχρι να παντρευτείτε. Να του εξηγήσεις ότι κανένας νόμος δεν το απαγορεύει. Ο Μάρκος είναι ο μελλόντας σύζυγος μου. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα μου να του πεις. Okay. Ένα δόντιο μεταφέρω. Αλλά είπες ότι οι κορούες είναι κάτω συνεφτά μέρες, δάμε. Ναι, αλλά μια γιορτή ο Μάρκος στην Κύπρο να τις φέρει πίσω μαζί του. Άλλαξα γνώμη, λίγο μου πάρα πολλά. Και ύστερα πες στον Ανδρέα ότι είναι εκτός νόμου που ήθελα να τις έσω 7 μέρες. Ο νόμος δεν το επιτρέπει να τις κρατά 7 μέρες εκτός διακοπών. Οπότε. Okay, Έλενα. Ευχαριστώ, θα του το μεταφέρω. Ευχαριστώ. Άκουσες. Να έχουμε πολλά άσχημα ξεμπερδέματα με τούτη. Γεια σας. Ο Ανδρέας, δαμέ, είμαι ο Μάρκος Γαβρίλ. Ναι, ξέρω. Χαίρο πολύ. Πέρασε, περιμένεις. Μάρκα! Αγάπη μου, αμορφή μου, αγάπη μου. Άντες να πάμε στη μάμα που σε περιμένει. Πού είναι. Πού είναι η μάμα? Είναι να πάμε με το αεροπλάνο, την έβρω με τη μάμα. Άντε κάτσε να δούμε και λέω το μωρό μας, να με ζηλέψει. Τσιμάται η Ιφηγενία. Μάνα μου την ομορφή μου. Σήμερα με την ημέρα μορφαίνει. Συνεννοήθηκα μαζί με τη Λένα να σε συνοδεύσει μέχρι το αεροδρόμιο. Και όταν μωράζω, φοβούμαι ότι θα τα καταφέρεις μόνος σου. Ευχαριστώ ρε Άντρα, αλλά χρειάζεται. Δάμε έξω η αδερφή μου, μείνεις και η Κύπρο. Να έρθει μαζί μας Αθήνα. Και εγώ φοβούμαι να πάρω και μωρά μόνος μου. Αλλά επειδή της αγαπώ πολύ, να είμαι πολλά προσεκτικός. Εντάξει, αγαπητή μου. Ναι. Okay. Πάμε. Φιλάκι του παπά. Καλύτσα σφιχτή. Sorry, αλλά βιαζόμαστε. Ναι, να βάλω εδώ. Αμέ! Yes. Δεν άνοιξες.
Σου πω την αρχή πριν παντρευτούμε ότι ό,τι αφορά στις κόρες μου δεν θέλω να ανακατεύκεσαι. Αντρέχεις να ρωτώσε. Πού πάεις? Πάει στην Έλληνα. Πάει στην Ελλάδα.